εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Φώτης Κουβέλης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόμου που εισηγείται ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης πράγματι έχει ρυθμίσεις οι οποίες καθιστούν αποτελεσματικότερο τον έλεγχο που όλοι επιθυμούμε. Όμως θα ήθελα να θέσω μερικά ερωτήματα. Ο υπάρχον νόμος για το πόθεν έσχεση, εάν εφηρμόζεται όπως θα έπρεπε, δεν θα ήταν ικανός να αναδείξει ευθύνες και να αναδείξει όλους εκείνους οι οποίοι διασπάθησαν το δημόσιο χρήμα ή απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία, κάνοντας κατάχρηση της ιδιότητάς των ως πολιτικών. Εάν εφαρμόζονταν ορθά ο υπάρχον νόμος για το πόθεν έσχες, δεν θα γνωρίζαμε ποιοι δημόσιοι λειτουργοί, εφοριακοί, δικαστές, αστυνομικοί, δημοσιογράφοι, έκαναν κατάχρηση της ιδιαίτερης θέσης και ιδιότητας που έχουν και απέκτησαν χρήματα τα οποία είναι παράνομα. Δυστυχώς, αυτή η υπάρχουσα νομοθεσία που ορθά βελτιώνεται σήμερα δεν εφαρμόστηκε. Και αυτό δεν είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεσμικό πρόβλημα. Είναι πολιτικό πρόβλημα. Και επειδή το παράδειγμα διευκολύνει την κατανόηση του πολιτικού μου ισχυρισμού, σας ερωτώ. Οι διατάξεις του συντάγματος για την βουλευτική ασυλία δεν έχουν επάρκεια? Οι διατάξεις του συντάγματος για την βουλευτική ασυλία δίδουν το δικαίωμα σε εμάς, στη Βουλή των Ελλήνων, να διατηρούμε την ασυλία όταν πρόκειται για πράξεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή? Προφανώς όχι. Στο όνομα όμως μιας ανοχής, στο όνομα μιας λαθεμένης δήθεν συναδερφικής αλληλεγγύης, έφτασε η Βουλή των Ελλήνων να χορηγεί αφιδώς και να δίδει την βουλευτική ασυλία και για πράξεις, επαναλαμβάνω, που δεν έχουν καμία σχέση με την λειτουργία του βουλευτή και με τον πυρήνα της πολιτικής του δραστηριότητας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόβλημα της χώρας μας είναι θεσμικό, αλλά κυρίως είναι πολιτικό και η αντιμετώπιση του ζητήματος πρέπει να γίνεται και στα δύο αυτά επίπεδα, και στο επίπεδο της πολιτικής και στο επίπεδο των θεσμών. Ακούμε όλοι μας έναν οριμαγδό αφορισμών εναντίον των βουλευτών. Ας θέσουμε όμως το ερώτημα και να το θέσουμε εδώ και ας το πληροφορηθούν και οι συμπολίτες μας. Τι είναι ο βουλευτής? Ποιες αρμοδιότητες έχει ο βουλευτής? Ποιες αρμοδιότητες έχει αυτή η Βουλή, όταν οι βουλευτές που την συγκροτούν έχουν μόνον παρακολουθηματική σχέση προς την εκάστοτε κυβέρνηση? Είναι παρατηρητής ο βουλευτής. Ο βουλευτής δεν μετέχει ουσιαστικά στο παραγόμενο πολιτικό αποτέλεσμα. Και αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει σχέση με τον συγκεντρωτισμό του πολιτικού συστήματος. Έχει σχέση με το πρωθυπουργοκεντρικό και το κυβερνητικοκεντρικό πολιτικό σύστημα, το οποίο κρατάει την Βουλή μακριά από την οποιαδήποτε δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής στην λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Και τρέχει η Βουλή πίσω από τα γεγονότα για να ασκήσει, όχι γιατί τον υποτιμώ, μόνον τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά πάντα εκ των υστέρων. Και έχουν τεθεί τα ζητήματα αυτά. Και μάλιστα ο λόγος για να γίνει πιο αποτελεσματικός και πιο χρουστικός, είχαμε πει, κάποιοι είχαμε μιλήσει για την ανάγκη αυτή η Βουλή να αποκτήσει στοιχεία κυβερνώσας Βουλής. Αν θέλουμε πράγματι η Βουλή των Ελλήνων να είναι το αντιπροσωπευτικό και όχι κατ' επίφαση όργανο της λαϊκής κυριαρχίας. Δεν είναι. Και αυτό έχει οδηγήσει στο να παράγεται η πολιτική σε ένα κλειστό κύκλωμα,
το εκάστοτε κυβερνητικό πλαίσιο, περί αυτού ο λόγος, και να μην υπάρχει η αναγκαία παρουσία του κοινωνικού ελέγχου στην ασκούμενη πολιτική. Αυτά είναι τεράστια ζητήματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και τα συζητάμε σήμερα μέσα στην δίνη των πραγμάτων και μέσα σε μια κατάσταση που δηλώνει ότι το πολιτικό σύστημα που οικοδομήθηκε τούτη την ώρα αποσυντίθεται. Και το μεγάλο ζήτημα είναι πώς θα γίνει η ανασύνθεση του πολιτικού συστήματος. Με ποιους όρους και με ποιες συνθήκες. Και θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει με όρους πολιτικούς και όχι με όρους οικονομικών κέντρων και εξωπολιτικές συνθήκες, τις οποίες προωθούν και διαμορφώνουν πολλοί που θέλουν την απαξίωση του δυστυχώς απαξιωμένου πολιτικού συστήματος για να το ανασυνθέσουν κατά τις δικές τους διαθέσεις, επιλογές και προφανώς για την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων. Όπου όμως χάνεται η πολιτική, χάνεται η λαϊκή κυριαρχία και χάνεται η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του δημοσίου αγαθού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πολιτικό σύστημα αποσυντίθεται, αμφισβητείται και απαξιώνεται διότι δεν προώθησε εκείνη την πολιτική που θα αντιστοιχούσε στις πραγματικές ανάγκες των Ελλήνων πολιτικών. Για σκεφτείτε ότι όλα αυτά συμβαίνουν, όλη αυτή η κατάρα, όλος αυτός ο ισοπεδωτισμός, όλος αυτός ο αφοριστικός λόγος, πότε εγέρθηκε? Την ώρα που μια οικονομική κρίση κατέδειξε μια πολιτική που υπηρέτησε ένα πελατειακό πολιτικό σύστημα, περιθωριοποίησε πολλούς ανθρώπους, τεμάχισε την κοινωνία και οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Άρα το περιεχόμενο της πολιτικής είναι το κρίσιμο στοιχείο. Είναι αυτό που μπορεί επί της ουσίας να υπερασπίζεται ένα πολιτικό σύστημα για το συμφέρον του ελληνικού λαού. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση. Και οι απαγορεύσεις είναι ορθές για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές των πολιτικών και όλων των άλλων που αναφέρονται στο νομοθέτημα. Συμφωνώ με την απαγόρευση της συμμετοχής των πολιτικών και άλλων κρατικών λειτουργών στις εξωχώριες εταιρείες, αλλά μην νομίσουμε ότι με την θεσμική αυτή πρόβλεψη θα αντιμετωπίσουμε το πολιτικό ζήτημα, εάν δεν αντιμετωπιστεί η πολιτική επί της ουσίας, με σταθερή και αταλάντευτη αναφορά, το συμφέρον του Έλληνα πολίτη. Οι εξεταστικές επιτροπές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με όσες ατέλειες, κύριε Πρόεδρε, μπορεί να έχει ο κανονισμός και το Σύνταγμα, εάν θέλαμε πολιτικά, αν ήθελε η Βουλή, εάν ήθελε όλη η Βουλή να λειτουργήσουν, δεν θα υπήρχαν αποτελέσματα? Θα υπήρχαν. Όμως, κύριοι συνάδελφοι, και απευθύνομαι σε εσάς, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, όταν επιλέξατε την πρωτοφανή, με παγκόσμια πρωτοτυπία, διαδικασία αποχώρησης από τη Βουλή, για να προσβάλλετε ακόμη επί της ουσίας και την αρχή της δεδηλωμένης για να μην λειτουργήσει η Εξεταστική Επιτροπή, να τα αποτελέσματα. Και όταν ο αέρας σαρώνει, σαρώνει όλους, αδιακρίτως, και τροφοδοτεί όλους εκείνους που θέλουν να ισοπεδώνουν και να εξοβελίζουν το πολιτικό σύστημα με τις διαφορές που εμπεριέχει για να περάσουν τα δικά τους σχέδια. Κύριε Υπουργέ, έχω έντονη τη διαφωνία μου για τα λεγόμενα μέτρα προστασίας και επιείκειας όλων εκείνων που συμβάλλουν στην